μπορούμε να κάνουμε πολλά στο κομμάτι της ανακύκλωσης σε επίπεδο κατοικίας, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά όσον αφορά τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση. Η σωστή διαχείριση του νερού δεν επιφέρει μόνο οικονομία στα αποθέματά του, αλλά και στην τσέπη σας. Αρκεί να αξιοποιήσουμε τα γκρίζα νερά του σπιτιού μας. Ταραν! Από τα ντουζ, από τους νηπτήρες, μπορεί να φτάσεις μέχρι και το νερό από τα πλυντήρια και από την κουζίνα. Εμείς κάνουμε τα όλα, και τα πλυντήρια και τις τουαλέτες και όλα. Αυτή μόνο τα μισά κάνουν. Τα νηπτήρες είναι πολύ πιο καθαρό. Η διαφορά μεταξύ των γκρίζων και των μαύρων νερών είναι ότι τα νερά διαχωρίζονται. Τα μπανιά, τα τοίλετς είναι εντελώς διαφορετικά, δεν τα παίρνουν όλα μαζί. Ενώ το μαύρο νερό παίρνει και τα τοίλετς και τα μπανιά και τις νεροχύτες. Ώστε όλο 100% του νερού που βγαίνει στο σεπτικό περνά στο βιολογικό και κάνεις 100% εξοικονόμηση. Ενώ ο γκρίζος νερός κάνεις μόνο 30% εξοικονόμηση. Επίσης προσθέτεις φάρμακα μετά και μένει πάλι το λίμμα των τουαλέτσων, το οποίο δεν είναι περιβαλλοντικό. Με αυτό το σύστημα τώρα μπορούμε να εξοικονομήσουμε 100% το νερό μας σε προδιαγραφές, όχι μόνο κάτω από τις από το στάνταρ των 25, διότι είναι το στάνταρ των ευρωπαϊκών πολιτεγραφών, αλλά και το ΕΛΙΤ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτό όχι μόνο σαν πόδισμα, ράντισμα, αλλά και απλή σημασία. Μα έτσι άκουγα! Το βάλουμε μια στην πισίνα, είναι τόσο καθαρό. Όταν ένα σπίτι δεν είναι συνδεδεμένο. Με δείξε με, Τζεμίνα, την κομπάρε. Υπάρχουν δύο. Έναν είναι η εξοικονόμηση του νερού, και δεύτερον είναι ότι σε περιπτώσει που υπάρχει άλλη ο λεγός κόνος του εδάφους και δεν τραβάει ο λάκκος, χρειάζεσαι συνεχώς να φέρνεις τα λεγόμενα Hannibal, στις βαρέλες, οι οποίες και αυτά είναι ένα μεγάλο έξοδο να φέρνεις, να παίρνεις. Επίσης και πολλές οικίες που είναι κοντά στην θάλασσα και είναι συνδεδεμένες, είναι υποχρεωμένες με τον νόμο να έχουν συνυπόγεια αποθηματικούς χώρους, και αυτό δεν είναι ούτε και υγιεινό, γιατί υπάρχει πολύ υδροχείο όταν φυλάς σε ένα λάκκο ή σε ένα βιβλιοτικό χώρο τα λίμματα των σπιτιών. Τώρα, όταν μιλάμε για συστήματα διαχείρισης του νερού στο σπίτι, έχουμε τον χημικό καθαρισμό, τα φίλτρα και θεωρείται ο βιολογικός καθαρισμός καθιερώνεται η πιο εξελιγμένη και τελευταία λέξη θα έλεγα στον τομέα της διαχείρισης του νερού. Ισχύει αυτό, Γιώργο? Ναι, ισχύει αυτό. Το πώς δουλεύει ένα βιολογικό σύστημα είναι ότι δημιουργούμε το περιβάλλον που υπάρχει ήδη στη φύση. Δηλαδή, οτιδήποτε μείνει στη φύση, από μόνο του δημιουργά τα βακτήρια του, καταναλώνει το ίδιο, τη ίδια την οντότητα. Ένα νεκρό σώμα, παραδείγματος χάρη, όταν το φύγει, παθαίνει από σύνθεση. Το ίδιο και το νερό, ο τρόπος που καθαρίζει είναι με το ριάκι και η διοξυγόνωση του. Δημιουργούνται τα κατάλληλα βακτήρια, τα οποία μετά παίρνουν από μόνα τους και καταναλώνουν τα λίμματα. Στο βιολογικό μας υπάρχουν δύο θάλαμοι. Ο πρώτος θάλαμος είναι οι πιο σκληροδουλευτές. Είναι τα ίδια τα λίμματα που μπαίνουν μέσα. Δημιουργούμε το περιβάλλον. Μεταναλλάσσονται και καταναλώνουν τα βαρετά waste. Και μετά μπαίνουν στον επόμενο θάλαμο, ο οποίος γίνεται η πιο λεπτή εργασία. Όλα τα συστήματα αυτά περνούν από μεγάλα τεστ, ολόχρονα τεστ, για να μπορέσουν να πάρουν τις άδειες των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ένα βήμα παραπέρα στην εγχώρο διαχείριση του νερού βρίσκεται η αξιοποίηση των μαύρων νερών που βγαίνουν από το νερό μας και θα μπορούσαν να επιστρέφουν σε αυτό μετά από βιολογική επεξεργασία. Συνήθως στην Κύπρο την βιολογική επεξεργασία, δηλαδή όπου μικροοργανισμοί τρώνε τους ρήπους, την παρατηρούμε σε
συστάδες σπιτιών, οικειών, developing, οι οποίες έχουν κεντρικούς μικρούς σταθμούς επεξεργασίας αποβλήτων. Εκεί λοιπόν... Yeah! Τον τον πάει ο κυβέρνη. Καθαρό νεράκι. Α? Κατοικώντας στο σπίτι για μερικούς μήνες, ανακαλύψαμε ότι το αποχετευτικό σύστημα δεν λειτουργούσε κανονικά. Μιλήσαμε με τον κατασκευαστή του σπιτιού, ο οποίος πρότεινε ως λύση την εγκατάσταση αυτού του συστήματος. Το νερό που περνά από το συμπτικό σύστημα καθαρίζεται και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άδερση, πλύσιμο αυτοκινήτου, καθαρισμό των εξωτερικών χωρών, για οτιδήποτε. Ο συγκεκριμένο σύστημα που έχουμε από την Δανία μιλούμε για ένα σύστημα μικρού μεγέθους, είναι 1 μέτρο διάμετρο με 1,80 ύψος, επένδυση υπογείως, έχει πατρίδα που είναι συνδεδεμένο με το σεπτικό και κάνει κάθε 15 λεπτά κάνει ανακύκλωση ώστε να φέρνει φαγητό, διότι να ξέρετε τα λίμματα είναι το φαγητό του βακτηρίου. Και το άλλο που λες γιατί υπάρχει χημική ως έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τοξικό. Όλα τα detergents που παίρνουν για τα πλησιμοντών των ρούχων δεν είναι χημικά, επικίνδυνα. Είναι το ίδιο το φαγητό το κτηρίδιο. Και τα λίμματα τα ίδια τα δικά μας, αυτά είναι ήδη μέσα στο σώμα μας, βγαίνουν έξω και χρησιμοποιούνται σαν φαγητό. Με τα βακτήρια για να καθαρίσουν μέσω της οξυγόνωσης που γίνεται με το, για να δημιουργήσει το περιβάλλον της φύσης που θα φέρει το νερό σε επίπεδο μέχρι και πόσο. Φανταστείτε ένα σπίτι όπου το νερό της βροχής αποχέτεται, ενώ τα γκρίζα και τα μαύρα νερά του σπιτιού ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται για να ποτίζεται ο κύκλος. Μην το φαντάζεστε, απλώς γίνεται. Μπορεί να βρει στην ηροχήνε που με κάνουν πάνω και από τι παλέτε. Όλα πηγαίνουν σε ένα νεολογικό σύστημα καταναλωτικών. Με αερόπικ σύστημα, ο οποίο σημαίνει είναι τελείω ρολόγιο. Χημικά και το νερό που βγαίνει είναι κατάλληλο για να αποτύσσουμε τον κήπο μα. Το καλύτερο μου είναι το κόμπι. Το κάνει τα ούλα. 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 Και όταν ανοίξει το μίξερ, τρέχει νερό και μπορεί να πάει και 20 λεπτά. Όσο πίεση και να έχει, μπορούμε να. Ένα μέτρο να το πρόγραμμα να πάει μόνο 6 λεπτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να κάνει την δουλειά σου. Είναι κατασκευασμένο με έτσι τρόπο, με εκείνα 6 θα κάνεις μια χαρά δουλειά. Έτσι βλέπουμε με την κατανάλωση και ένα μέσο όρο κατανάλωση στην Κύπρο ένα άτομο είναι 250 λίτρα την ημέρα. Είναι τεράστιο ποσό, σε αυτό το σπίτι είναι μισό, είναι 120. Στα πλαίσια μια ολικότερη κίνηση της αποχέτευσης, τα πάντα τα επεξεργάζεται με φυσικό τρόπο. Θέλει να το πουλούμε παραπάνω, πουλούμε τόσο. Εντάξει. Ελαλό σου το λύνει. Αν θέλει να βάλει να πάρει. Εγώ έχω το πολλά χαμηλά. Αλλά θέλεις να δεν είναι. Οι άλλοι για να κάνουν σπίτι θέλουν 10-10 χιλιά. Κάποιοι μέρες που πάει να μπλέξει. Σύντομα. Τι εννοώ, ότι έχει κάποιους προβλήματος. Είναι λιγότερο να μπαίνει από τις πίσω στην διαχείριση των υδάτων, να μην έχουν σπίτι σε επαφή
Όπως που συντάτημους μας χώρους πρέπει να προνοήσουμε σήμερα κιόλας. Όχι μόνο στα σπίτια μας, αλλά σε κάθε χώρο που σπαταλούνται ανυπολόγιστες ποσότητες πόσιμου νερού. Η πολιτική μηχανική και η ειδική σε τριών R-Reduce, Reuse, Recycle δεν αφορά μόνο τα απόβλητα, αλλά τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ότι πιο πολύτιμο έχει ο πλανήτης, το νερό. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, η φύση είναι το σπίτι μας. Γεια χαρά!